Ο Γιάννη Καβαλιώτη, λιμοξιολόγο παιδίατρο, ήταν καθηλωτικό κατά όσων οι κυβερνητικοί ειδικοί μα λένε και παίρνουν αποφάσει για τη ζωή μα. Όπω τόνισε, η κινούμενη βόμβα δεν είναι ανεμβολίαστη. Είναι εμβολιασμένη γιατί δεν παίρνουν προφυλάξει. Σου λέει είμαι εμβολιασμένο. Είμαι ήρεμο και ήσυχο και δεν κινδυνεύω. Γιατί να υπάρχει διαχωρισμό, αναρωτήθηκε ο κύριο Καβαλιώτη. Δεν μπορεί να δει σε ένα μήνα τι παρενέργειε μπορεί να έχει ένα εμβόλιο σημείο σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του. Από τα πειρά δεν γλίτωσαν ούτε οι ειδικοί της Επιτροπής για τους οποίους ανέφερε πώς έχουν βγει λοιμοξιολόγοι πνευμονολόγοι που έμαθαν για τα εμβόλια και τα σχολιάζουν. Οι πρόσφυγες εμβολιάστηκαν. Οι πνευμονολόγοι να μας εξηγήσουν. Τα προσφυγόπουλα έχουν εμβολιαστεί. Εμείς οι Έλληνες μόνο έχουμε εμβολιαστεί. Επομένως δεν είναι εμβόμβα αυτοί, Γιατί καταδικάζουμε και τιμωρούμε ακόμα και με ανεργία τους Έλληνες. Εκεί όμω που καθυλώνει το περίφημο τείχο ανοσία, δεν πρόκειται να πετύχει γιατί μέχρι να εμβολιαστούν οι τελευταίοι θα έχει λήξει η ανοσία στου πρώτου. Ακόμα και αν εμβολιαστούμε όλη την ίδια μέρα, δεν θα φύγει ο ιός γιατί ο ιός μεταλλάσσεται.